Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αρχηγικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο και προδοτικό μητσοταξισμό, στον καταστροφικό νεοταξισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου από όπου και προέρχονται. Το ΝΑΤΟ πάει να σώσει μια χώρα, την Ουκρανία, που δεν είναι στο ΝΑΤΟ, από μια άλλη χώρα, τη Ρωσία, που ούτε και αυτή είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ενώ την ίδια στιγμή μια άλλη χώρα, η Κύπρος, που είναι στο ΝΑΤΟ, έχει καταληφθεί εδώ και 50 χρόνια από μια άλλη χώρα, την Τουρκία, που επίσης είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ μούγκα. Έτσι, για να μην έχετε κενά. Μεθόδους μαφίας χρησιμοποίησε το Μαξίμου προκειμένου να εξαναγκάσει τον Γιώργο Πατούλη να μην κατέβει ως ανεξάρτητος για την περιφέρεια Αττικής. Κάτι που θα προκαλούσε μεγάλη ζημία στον κομματικό υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Χαρδαλιά. Σιγά μην ο Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που διαχειριζόταν τεράστια κονδύλια. Ο Άρης Πίνος και ο Στέφανος Χίος έχουν όλο το παρασκήνιο. Η ευκαιρία αυτή δόθηκε με το ζεμπέκικο. Δεν είναι η ουσία αυτή. Η ουσία είναι ο κύριος Πατούλης έπαιζε μπάλα με τον κύριο Μυτιλινέο και όχι με τον κύριο Περιστέρη. Κατ' εντολή του Μαξίμου, που είναι ο εθνικός εργολάβος, για το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο γήπεδο, των τεσσάρων. Όχι, στο δεσμηγήπεδο. Δεσμηγήπεδο λέγεται αυτό. Από δεσμίδες. Δεσμηγήπεδο. Είναι νέα έννοια εποχής Μητσοτάκη. Έπαιζε μπάλα λοιπόν με τον κύριο Μυτιλινέο και όχι με τον κύριο Περιστέρη που του είχε πει το Μαξίμου, για το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ενός διαγωνισμού που καρκινοβατεί επί 3 χρόνια. Γιατί οι μεγαλοολιγάρχες συγκρούονται μεταξύ τους. Ο λόγος που έφυγε ο κύριος Πατούλης, ο κύριος Γιώργος με τα άσπρα μαλλιά, είναι εξαιτίας του περιεχομένου συνομιλιών του Προντέτορ, που έχει στη διάθεσή του ο κύριος Λαβράνος, ο κύριος Δημητριάδης, και έχει ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου, και η αφορμή που βρήκαν είναι το ζεϊμπέκικο την ημέρα της κηδείας του ήρωα Στεφανίδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα αγγίζουν τα όρια του εκβιασμού. Και επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί το γατάκι που λέγεται Πατούλης, εγώ θα κατέβω ότι και να γίνεται, έχουμε τη συνδυασμό, έχω λεφτά. Όταν το Μέγαρο Μαξίμου σου λέει μην κατεβαίνεις διαφορετικά, ακούστε το αυτό, οι απευθείας αναθέσεις που έχεις κάνει, μαζί της ο Βελόπουλος την επόμενη εβδομάδα, αντίγραφα των συμβάσεων και θα πάνε στη Βουλή. Εμείς δεν σου εγγυόμαστε ποινική ασυλία αν δεν κάτσεις καλά. Έχει αγριέψει ο Βελόπουλος. Και του εγγυηθήκανε ποινική ασυλία. Μαθαίνω στο Υπουργείο Εσωτερικών, μαζεύουν κούτες με τις απευθείας αναθέσεις. Και επιπλέον να μην γίνει έλεγχος από τον κύριο Χαρδαλιά εάν κερδίσει τις εκλογές στο οικονομικό παρελθόν Πατούλη. Γιατί η άλλη αντιπολίτευση είναι άσχετη. Αποκαθήλωσαν τον εσταυρωμένο χορευτή Γιώργο Πατούλη και τον καθάρισαν σαν αυγό μέσα σε 2 λεπτά. Όταν του έστειλαν πεσκέση το DVD, το οποίο βγάζουμε αύριο ως πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας και είναι αυστηρού προσωπικού δεδομένου. Μπορεί η τηλεόραση να έχει το εσουρού, αλλά η εφημερίδα δεν έχει κανένα εσουρού. Άρα αύριο στην εφημερίδα θα βγει το DVD που έστειλαν πεσκέσεις στον κύριο Πατούλη και του είπαν, εάν δεν βγάλεις τώρα ανακοίνωση. Μιλάμε για μια χοντρή υπόθεση κακουργηματικού εκβιασμού. Και επέρονται και στο Μαξίμου. Είδατε πώς τον κάναμε να κάτσει σούζα τα λογάκι. Στην υπόθεση αυτή λυπάμαι που θα το πω, αλλά έχει πάρει μέρος στο γεγονός της υποστήριξης Χαρδαλιά και η πρώην σύζυγός του, η κυρία Μαρίνα Πατούλη, η οποία φωτογραφήθηκε με τον κύριο Χαρδαλιά. Μην ξεχνάτε, η κυρία Πατούλη και ο κύριος Πατούλης ήταν στη λίστα του Predator. Που σημαίνει τι? Τους ακούγανε. Ο Λαβράνος και η συμμορία του, ο Λαβράνος και η παρέα του καλύτερα, και ο Κόσμια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρουν τα πάντα για αυτούς. Στο Μαξίμου επέρονται. Τον κάναμε να κάτσει σούζα σε 2 λεπτά. Γιατί, πρώτον, γνωρίζουμε όλες τις οικονομικές ατασταλίες. Θα τον κλείσουμε φυλακή εάν δεν κάνει τώρα τη δήλωση. Αυτό του είπαν. Ο άλλος έπαθε σύγκριο, ταράκουλο. Και όταν του στείλα το DVD, τότε είναι που έγραψε την ανακοίνωση και έβαλε την υπογραφή του. Το DVD είναι καθαρά προσωπικού περιεχομένου. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα.
είναι μια σοβαρότατη υπόθεση πολιτικού εκβιασμού. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο Γιώργος Πατούλης. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που έπρεπε να έχει παραπενθεί αυτή την ώρα για σοβαρότατα αδικήματα εσχάτης προδοσίας, αποκάλυψη στρατιωτικών μυστικών, επιβραβεύεται και γίνεται υποψήφιος περιφερειάρχης. Με τη σφραγίδα της σημερινής Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, το 2012 το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά παράβαση του Συντάγματος, ενέκρινε την κατασκευή όχι μόνο αεολικών πάρκων, ανεμογεννήτριες δηλαδή, αλλά και κάθε έργο που έχει κοινωνικό, εθνικό και οικονομικό όφελος. Θυμάστε την προχθεσινή είδηση με την άδεια ξενοδοχείου στα Καμένα της Χέκυρας. Αυτό ακριβώς. Καλύτερη απόδειξη δεν υπάρχει. Πρόκειται για πολιτική μαφία, λέμε, με τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις. Το 2012 το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Ολομέλεια μάλιστα, εκδίδει την απόφαση 2499. Κρίνει νόμιμη και επιστρεπτή την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων μέσα σε αναδασωτές περιοχές. Νόμιμη και επιτρεπτή, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2499. Επίσης, κάθε έργο το οποίο αποβλέπει την εξυπηρέτηση ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική και οικονομική σημασία. Όχι μόνο επιτρέπει και νομιμοποιεί την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων μέσα σε αναδασωτές περιοχές, αλλά και κάθε έργο, δεν αναφέρει γενικά κάθε έργο, το οποίο αποβλέπει την εξυπηρέτηση ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία. Δηλαδή, μπορεί μέσα στο δάσος να χτιστεί ένα ξενοδοχείο γιατί έχει οικονομική σημασία και να καταστρέψει το δάσος σε αναδασωτέα περιοχή. Σε μια κίνηση που προκαλεί πολλά ερωτήματα, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς εξέδωσε άδεια για οικοδόμηση ξενοδοχείου στον Ερημίτη Κέρκυρας, δηλαδή στο σημείο που κάει και λίγο καιρό αφότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι κάποια στιγμή θα καεί. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε οικοδομική άδεια για ανάπτυξη παραθεριστικού τουριστικού χωριού Κασιόπη Κέρκυρα, αποτελούμενου από ξενοδοχειακό συγκρότημα 180 κλινών, συγκρότημα επαύλεων και συγκρότημα διαμερισμάτων στη θέση Αρταβάνη της περιοχής Αγίου Στεφάνου νήσου Κέρκυρας. Είναι εκείνη η περιοχή που κάει και ένα μήνα ακριβώς μετά την απίστευτη δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο Ερημίτης κάποια στιγμή θα καεί και τότε, όπως είχε συμπληρώσει μιλώντας στους συνομιλητές του, θα μείνει μόνο ανεμόμυλος. Ρωτάω, μπορεί να είναι νόμιμη και επιτρεπτή κάθε επιχείρηση μέσα σε αναδασωτές περιοχές? Εδώ πέρα, έτσι, αδερφέ, έχουν χτίσει σπίτια πάνω σε γκρεμούς όλη αυτή η πολιτική. Τι πρόσεξε, μου λες? Αυτή την απόφαση, η συγγήτρια ήταν η σημερινή πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία το ΣΤΕ σε αυτή την απόφαση παραβιάζει συνταγματικά, στη συνταγματική νομιμότητα. Η οικονομική σημασία για ποιους επιτρέπει να χτίσουν, να κάνουν έργα μέσα σε αναδασωτές περιοχές? Για τις εταιρείες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων, τις πολυεθνικές. Τους δίνει το δικαίωμα μέσα σε αναδασωτές περιοχές να αναπτύξουν αιωλικά πάρκα. Δηλαδή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ταυτίζει το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, με το συμφέρον των πολυεθνικών εταιριών. Προσέχεις τι έχουν ψηφίσει το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφαση 2499 το 2012, Γρηγόρη. Από τότε ξέραν ότι θα καούν τα πάρκα, τα δάση. Από τότε το ξέρανε, η συγγήτρια Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η απόφαση αυτή παρακάμπτει το άρθρο 117 του Συντάγματος, παράγραφος 3, άρθρο 1, που απαγορεύει ρητά και ανεξαίρετα, δηλαδή χωρίς καμιά εξαίρεση, τη διάθεση με άλλο τρόπο δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά πέραν της αναδάσωσης. Και ανεξαίρετα δεν προβλέπει καμιά εξαίρεση, ούτε για οικονομικό, ούτε για κοινωνικό, ούτε για κανένα. Το Συμβούλιο λοιπόν της Επικρατείας, μειοψηφίσανε 9 σύνεδροι, δίνει το δικαίωμα κατά παράβαση του Συντάγματος, του άρθρου 117, την επιτρέπει
τη νόμιμη και επιτρεπτή εγκατάσταση αεολικών πάρκων μέσα στις αναδασωτές περιοχές. Πείτε μου ειλικρινά, ποτέ άλλοτε είχατε δει πολιτικούς να χάνουν τον προσανατολισμό τους, αλλού να πατούν και αλλού να βρίσκονται, όπως λέμε. Θυμάστε εσείς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Χαρίλαο Φλωράκη, ή για να θυμηθούμε ξένους ηγέτες, τον Ρόναλντ Ρίγκαν, τη Μάργαρετ Θάτσερ, τον Χέλμουντ Κόλ, τον Ζισκάρ Ντεστέν, να δείχνουν ότι δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον. Πάμε να δούμε τον Μητσοτάκη να φέρνει βόλτα γύρω από τον εαυτό του. Ναι, ναι, όπως σας το λέω. Βόλτα γύρω από τον εαυτό του, κατά τη στιγμή απότισης φόρου τιμής, και να θυμίζει τον κολλητό του, τον Biden, που έπειτα από ομιλία του δεν ήξερε από πού να φύγει και περιφερόταν αμήχανα πάνω στη σκηνή. Τι φάρμακα τους δίνουν άραγε, τι τους ποτίζουν, και αυτά τα ζόμπι λένε εμάς ψεκασμένους. Mr. President, thank you. At the end of such a momentous event, the word thank you seems kind of inadequate. But for all the millions whose lives will be saved, for the communities where life will be transformed, thank you. So thank you, President Biden, for your outstanding...